Κατάλαβες. Σου κάνω μια ερώτηση. Σου κάνω μια ερώτηση. Σου κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Δεν καλά. Θα ήθελα να έμπαινε ο Ντοζόπουλος για σένα. Αν... Μου άρεσε αρχικά, εξωτερικά. Μια απάντηση. Θα σ' άρεσε. Αφού σου ρωτάει, συγκεκριμένα είναι. Χθες όχι. Σήμερα. Όχι. Αποφάσισα. Προχθές. Επειδή δηλώσατε τη θέση μου για την Κατερίνα ή γενικά. Γενικά, άσε το τι έχει δηλώσει και αν έχει... Θα ήθελες να πει για σένα. Θα ήθελες να έχει... είναι ένα ωραίο παιδί. Μου αρέσει αυτή η προσωπικότητα που έχει. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχουμε έρθει κοντά να νιώσω αν υπάρχει κάποιο feeling. Δεν το νιώσα ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι θα σου άρεσε. Αν έμπαινε για σένα, είναι στα γούστα. Σου άρεσε να φλερτάρεις μαζί του, αυτό δεν λέμε. Ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι. Γιατί πώς άρεσε, αφού σε ένα επεισόδιο έχει πει φέρτε. Καλά, εκεί είπα για άλλο λόγο. Πάνω με το φιλικό είναι. Πίεση από τον Βασίλη και επειδή ήταν το τελευταίο κόκκινο δωμάτιο που είχα με τον Τριζόπουλο, είπα αυτό. Έλα, πού είσαι. Oh my god. Τι έγινε. Τι έπαθες. Είχαν κολλήσει πριν διάφορα πάνω στην πόρτα, γιατί πήραζαν τα αγόρια. Τι κάνεις. Πω πω, θυμάμαι την τελευταία φορά. Που ήμασταν εδώ και έφευγες. Τώρα είναι πιο χαρούμενα τα πράγματα, δεν είναι. Τώρα είναι τότε. Μόνο χαρούμενα αυτή τη στιγμή, εννοείται. Τι λέει, πώς είσαι. Εγώ είμαι σε πολύ βλέπω καλά. Χαρούμενη. Με βλέπεις χαρούμενη, σε γιατί. Βλέπω καλά. Δεν ξέρω, βλέπω και μίλησα και με, ξέρεις, και με τον Γιάννη, πότε θα σε φωνάξω, γιατί είδα ότι υπάρχει αυτό, να μην νιώσει παράξενα. Εντάξει, γνωριζόμαστε ακόμη με τον Γιάννη. Ναι. Σε βλέπω όμως ότι είσαι ανανεωμένη, μαζεύεις και τα μαλλιά σου, καλά κάνεις, εννοείται. Εννοείται, σου πάνε. Ευχαριστώ. Πώς είσαι, για πες. Α, με καλέσεις για να σου πω εγώ. Όχι, ναι, εσύ να μου πεις. Ναι, να δω τα νέα σου εγώ, εντάξει. Και εγώ είμαι καλά. Εντάξει, ναι, αυτές τις μέρες... Μου αρέσει αυτό που κάνει ο Γιάννης. Ακόμη και όταν δεν... Πώς να σου το πω. Επειδή δεν ξέρουμε ακόμα ένας τον άλλον και πολλά πράγματα που μπορεί να πει ή να πω να μην καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί, ναι. Ξέρεις, μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Χωρίς λόγο, έτσι. Ναι, ναι, κάτι μικρά πραγματάκια τώρα. Επειδή δεν έχετε καταλάβει. Ναι, και μου αρέσει που παρόλα αυτό, παρόλα αυτά, θα έρθει να μου πει Ανούλα, έλα σου πω. Και ξέρεις, θα μου πει και θα με εξηγήσει. Τον είδα και εγώ, τον είδα ότι τώρα λίγο που τον γνώρισα ότι ενδιαφέρει αρκετά. Και μου φαίνεται καλό παιδί. Το πιστεύω όσο τον έχω δει. Τάξη. Και πόσο του έχω μιλήσει τώρα και τον ξέρω. Εντάξει, αυτή είναι η δεύτερη του εβδομάδα τώρα. Οπότε δεν. Εντάξει, ναι, πολύ νωρίς. Δεν προλάβαμε, πολύ ναι. Νωρίς. Και θέλω να το πάω σιγά. Καλά θα κάνεις. Εννοείται. Μ' αρέσει να το απολαμβάνω την κάθε στιγμή μαζί του. Καταλαβαίνεις. Γενικά, με όλα τα παιδιά στο σπίτι. Εννοείται, εννοείται. Ξέρω ότι πολλοί κόσμοι μας ήθελαν μαζί. Με γίνει χαμός. Ναι. Αλλά εντάξει. Καλά, ο κόσμος μπορεί να λέει και με τον Βασίλη με θέλανε μαζί και με τον Άλεξ με ήθελαν μαζί και μαζί σου. Και με τον Γιάννη τώρα ξεκινήσαν και μου στέλνουν μηνύματα. Νομίζω ότι άμα δείξεις στον κόσμο ότι. Είσαι καλά εκεί που είσαι, αυτό με τον άνθρωπο που είσαι. Στο τέλος, ακόμη και να μην σε θέλει με κάποιον, θα σε αγαπήσει και με αυτόν αυτό, που αυτό είσαι. Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω τώρα. Mm. Ότι μόλις δουν, ας πούμε, μόλις δουν το πώς φαίνεσαι τώρα, γιατί εγώ που σε βλέπω τώρα, σε βλέπω πολύ χαρούμενη σε σχέση με όπως σε θυμόμουν όταν είχα πρώτο μπει. Εγώ προσωπικά, επειδή θέλω, αν δημιουργήσω κάτι μέσα στο σπίτι, να είναι κάτι που θα ήθελα να συνεχίσει και έξω από το σπίτι. Και η Κατερίνα σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι κι εσύ, αυτό νιώθω. Ναι, ναι, μα όταν βλέπεις ότι ο άλλος χρειάζεται αυτό το πράγμα, χρειάζεται το χώρο της. Εγώ ουσιαστικά δεν ήμουν σε σχέση όταν έφυγα από το σπίτι και ούτε και ήμουν και ένα μήνα που, 1,5 σχεδόν που καθόμουν και ήμουν σπίτι μου και ήμουν μια χαρά. Ναι. Εδώ πέρα. Έζησε η Κατερίνα και με τον Παύλο, υπήρχε η φάση της γνωριμίας με τον Βίλο, οπότε είναι λογικό να μπορεί να χρειαστεί ένα διάστημα, στο οποίο εγώ της είπα θα είμαι δίπλα σου, απλά θα σου αφήσω λίγο να αναπνεύσεις κιόλας, να μην είμαι και όπου πάει. Τι ωραία! Και πώς ήταν το κόκκινο σας δωμάτιο, για να πες. Εντάξει, πρέπει να τη πω τόσα πράγματα και ξέρεις, βλέπεις αυτό το πράγμα, τελειώνει ναι, πάρα πολύ γρήγορα, περνάει, ναι, ναι. Πρέπει να το γεμίσουμε από πάνω. Και δεν προλαβαίνεις να πεις στον άλλον πολλά. Ήθελα να της εξηγήσω γιατί την κάλεσα να της πω με τον Παύλο, να της πω όλα αυτά και πού να προλάβεις μέσα σε 4 λεπτά. Σαν ενέργεια όμως. Μια χαρά πιστεύω. Θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω θα ανοίξουν οι πόρτες και θα έρθω και μετά. Μπράβο, ξανά. Όχι, θα έρθουμε εμείς. Θα έρθετε εσείς, οκ. Μπράβο, χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι, και εγώ χαίρομαι. Αλήθεια, χαίρομαι που σας είδα έτσι χαρούμενους όλους. Είχα συναχωρεθεί πολύ που δεν σε είχαν ψηφίσει τα παιδιά, δεν το περίμενα γιατί δεν το ήξερα. Ναι, είχα πάθει σοκ και είχα συναχωρηθεί γιατί λέω λείπει πολλές εβδομάδες τώρα και ήξερα ότι σε αγαπάει ο κόσμος και όλα αυτά.
Αλλά λέω πω, είχα πραγματικά. Είχαμε συναχωρηθεί πολύ με την Κατερίνα. Δύσκολο, αλλά τελικά δόξα τω Θεώ. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Έγινε. Πέφτει κόκκο ακόμα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο. Θυμάμαι που ήσουν εδώ την προηγούμενη φορά και μου φαίνεται απίστευτο που. Δεν λες πάλι καλά. Τώρα ήρθα για. Ναι, για καλό. Έλα. Ναι. Να φύγουμε. Τα λέμε μετά, δεν πάει. Άτε, μπράβο. Σήμερα είχα κόκκινο δωμάτιο με τον Παύλο τον Τροζόπουλο. Επιτέλους ήρθε στο σπίτι. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί του. Είναι τόσο καλό παιδί που με κάλεσε απλά και μόνο για να με ευχαριστήσει γιατί τον στήριξα όλη αυτή τη διάρκεια. Και ναι, πιστεύω πως θα γίνουμε πολύ καλοί φίλοι.